Παιδιά, καλημέρα. Ακούγομαι. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά παρόλα τα ασύρματα και παρόλες τις τεχνολογίες, έπρεπε να βρούμε μερικά μικρά καλώδια για να κάνουμε επέκταση της VGA. Το όνομά μου είναι Νεκτάριος Κοζήρης και είμαι ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της σχολής που επιλέξατε ως πρώτη σας επιλογή και μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια καταφέρατε να πετύχετε το όνειρό σας και να είστε εδώ. Έχετε ήδη 3 εβδομάδες που έχετε παρουσία στη σχολή και θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχετε θετική εικόνα μέχρι τώρα με αυτά που έχετε δει από τη σχολή. Σηκώστε το χέρι σας. Θα σας εκμυστηρευτώ κάτι. Οι συνεργάτες λέγανε ότι έπρεπε πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση να έχουμε πρώτα ξεκινήσει με τις πίτσες και τα σουβλάκια και μετά να κάνουμε την εκδήλωση. Είμαι σίγουρος θα παίρναμε περισσότερα χέρια. Είμαι εδώ για να σας πείσω μαζί με τους συναδέλφους ότι η σχολή αυτή είναι μια από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Πάμε να κάνουμε λίγο μια ιστορική αναδρομή. Σε ποιο ίδρυμα βρίσκεστε? Το 1836 ιδρύθηκε το Πολυτεχνείο, αρχικά σαν Σχολείο των Τεχνών. Ήταν μια σχολή που δούλευε το Σαββατοκύριακο και ουσιαστικά μάθαινε τους τεχνίτες, τους οικοδόμους, τους ανθρώπους που δουλεύανε στα κατασκευαστικά έργα εκείνης της περίοδου και τους μάθαιναν τις βασικές τεχνικές γνώσεις. Αυτή η τεχνική σχολή μέχρι το 1873 δούλευε Σαββατοκύριακο. Το 1873 εγκαθίσταται στην Πατησίων και μετονομάζεται σαν Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς τιμήν των ευεργετών που κατάγονται από το Μέτσοβο, τον Αβέροφ, Στουρνάρη και το Σίτσα. Είμαι σίγουρος ότι τις οδούς αυτές τις έχετε περπατήσει και αυτό είναι για να θυμόμαστε τους ευεργέτες, το κληροδοτήμα των οποίων φτιάχτηκε το Πολυτεχνείο. Το 1887 γίνεται το Πολυτεχνείο από Σχολείο των Τεχνών, από μια τεχνική σχολή, μετατρέπεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και τότε ιδρύονται οι πρώτες 3 σχολές. Η Σχολή των Δομικών, μετέπειτα Πολιτικών Μηχανικών, η Σχολή των Αρχιτεκτώνων και η Σχολή των Μηχανολόγων. Το 1914, κοιτάξτε, για πρώτη φορά εμφανίζεται η λέξη ηλεκτρολόγοι. Το 1914, λοιπόν, το Μετσόβιο αποκτά 4 σχολές, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Τηλεγραφομηχανικών. Μην με ρωτάτε γιατί, αυτή η ειδικότητα είναι πολύ σημαντική εκείνη την περίοδο, 100 χρόνια περίπου πίσω. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η ζωή της σχολής ηλεκτρολόγων με την αρχική της μορφή, σαν ξεχωριστή σχολή, έχει πάνω από 100 χρόνια. Το 2014 κλείσαμε τα 100 μας χρόνια σαν αυτόνομη σχολή ηλεκτρολόγων. Στη συνέχεια, το 1917 επεκτείνεται το Πολυτεχνείο, μπαίνουν και άλλες ειδικότητες, οι χημικοί, οι τοπογράφοι, οι αρχιτέκτονες. Και εμείς συνενωνόμαστε με τους μηχανολόγους και γινόμαστε μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι. Μία συνένωση η οποία θα διαρκέσει, όπως θα δείτε, μέχρι το 1975. Όπου το 1975 αυτή η ενιαία σχολή μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων σπάει σε 2 σχολές, σχολή μηχανολόγων και σχολή ηλεκτρολόγων. Και μέχρι το 1982 παραμένει ως ξεχωριστή σχολή ηλεκτρολόγων. Το 1982 μετονομαζόμαστε σε τμήμα. Αυτό είχε να κάνει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίναμε, όλες οι σχολές του Πολυτεχνείου μετονομαστήκανε σε τμήμα. Και η μεγάλη αλλαγή για την σχολή μας, για το τμήμα μας, με τη διεύρυνση του αντικειμένου, έγινε το 1991, όπου ο τίτλος μας, ήμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα, που είδαμε ότι έπρεπε να υπήρχε το αντικείμενο διεθνώς, διευρυνόταν και δεν κάλυπτε μόνο τον κλασικό ηλεκτρολόγο, αλλά και τον μηχανικό υπολογιστών. Και μετονομαζόμαστε το 1991 σε τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Ίσως θα έχετε δει πολλά τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών επικοινωνιών και μηχανικών υπολογιστών. Όλα αυτά ξεκινήσανε από το 1991 μετά την δικιά μας μετονομασία. Το 2002 η σχολή πήρε τη σημερινή της μορφή ως σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, τη σχολή που είμαστε και έχετε περάσει σήμερα. Θα σας πω λίγα πράγματα για τους ανθρώπους της σχολής. Είμαστε 75 καθηγητές
αυτή τη στιγμή που υπηρετούμε στη σχολή και κάνουμε τα μαθήματα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί συνεργάτες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, μόνιμα στελέχη της σχολής, πάνω από 80 μέλη, ΔΥΠ, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Η σχολή των ηλεκτρολόγων είναι η μεγαλύτερη σχολή στο Μετσόβιο. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία στοιχεία, τα περσινά στοιχεία, τα επίσημα, έχουμε 4.500 προπτυχιακούς σπουδαστές. Σπουδαστές που δεν είναι βέβαια από τα 5 πρώτα έτη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους και στο 6ο έτος. Έχουμε 1.000 μεταπτυχιακούς σπουδαστές, όπως θα δείτε και στη συνέχεια με τις παρουσιάσεις των συναδέλφων της κυρίας Νικήτα για το προπτυχιακό πρόγραμμα και του κύριου Γλίτση για το μεταπτυχιακό. Στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα έχουμε υποψήφιους διδάκτορες, πάνω από 750 υποψήφιους διδάκτορες αυτή τη στιγμή, που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή, και πάνω από 250 σπουδαστές, οι οποίοι φοιτούν σε διατηματικά προγράμματα μεταπτυχιακά, τα οποία έχουμε οργανώσει από κοινού με άλλες σχολές, όχι μόνο του Πολυτεχνείου, όχι μόνο του Μετσοβίου, αλλά και εκτός MEP. Διοικητικά έχουμε χωριστεί σε 7 τομείς. Οι τομείς από πίσω έχουν τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων, άρα πρακτικά οι καθηγητές ανήκουν σε τομείς και τα μαθήματα που εσείς κάνετε είναι μαθήματα που την ευθύνη την έχει κάποιος από αυτούς τους 7 τομείς που βλέπετε εδώ. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστήμης μας, το φάσμα από την επιστήμη των υπολογιστών μέχρι την ισχύ, από τις τηλεπικοινωνίες και το φυσικό μέσο μεταφοράς έως τη διαμόρφωση και τα πρωτόκολλα στα δίκτυα και πολλούς άλλους πολλά αντικείμενα, ρομποτική, βιοιατρική τεχνολογία, συστήματα αποφάσεων κλπ. Υπάρχουν 26 θεσμοθετημένα εργαστήρια. Τι σημαίνει θεσμοθετημένα? Σημαίνει εργαστήρια τα οποία είναι παλιά, έχουν μια ιστορία, έχουν κατοχυρωθεί νομικά από το ελληνικό κράτος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί όπως θα δείτε στην πορεία των σπουδών σας, υπάρχουν πάρα πολλές εργαστηριακές ομάδες, οι οποίες λειτουργούν και είναι πολύ παραγωγικές. Επομένως, εκτός των 26 θεσμοθετημένων εργαστηρίων, έχουμε και πάρα πολλά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες. Λίγα λόγια για το πόσο μεγάλη είναι η σχολή. Η σχολή αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει έκταση σε 2 κτηριακά συγκροτήματα. Πάνω από περίπου μαζί με το κτίριο πληροφορικής είμαστε γύρω στα 30.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου. Νομίζω ίσως είμαστε η μεγαλύτερη σχολή αυτή τη στιγμή και σε έκταση, σε κάλυψη χώρων, στο Μετσόβιο. Το παλαιό κτηριακό συγκρότημα, το παλαιό κτίριο ηλεκτρολόγων όπως συνηθίζουμε να λέμε, με 14.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα, όπου εκεί είναι περισσότεροι τομείς, τα γραφεία και τα εργαστήρια. Και το νέο κτηριακό συγκρότημα, εκεί που είναι τα αμφιθέατρα που κάνετε τα μαθήματά σας, που εκτός των αμφιθεάτρων έχει 16 αίθουσες διδασκαλίας, είναι τα PC-Lab που έχετε επισκεφτεί στον πρώτο όροφο, υπάρχουν γραφεία τομέων, συναδέλφων, καθηγητών, υπάρχει βιβλιοθήκη της σχολής, το αναγνωστήριο, το κηλικείο και είναι ο χώρος που υπάρχει και η γραμματεία της σχολής. Λίγα λόγια για το έργο της σχολής. Το βασικό μας στοιχείο είναι ότι από την αρχή, από το 1991, είδαμε ότι το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών είναι ένα ενιαίο, αδιαίρετο αντικείμενο, γιατί υπάρχει μια αλληλοσυμπλήρωση των γνώσεων. Είτε μιλάμε για ισχυρά ρεύματα, είτε μιλάμε για ασθενή ρεύματα, είτε μιλάμε για την πληροφορία, είτε μιλάμε για τη μετάδοσή της. Όλα αυτά πρέπει κανείς να τα βλέπει στο σύνολο. Και είμαστε πολύ περήφανοι σαν σχολή, διότι αυτή μας η επιλογή από το 1991 να κρατήσουμε το αντικείμενο ενιαίο και αδιαίρετο είναι μια επιλογή η οποία και δικαιώνεται με την παγκόσμια, αν θέλετε, διεθνή τάση που υπάρχει στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, αλλά είναι και η τάση που βλέπουμε να γίνεται και στην Ελλάδα μετά από διάφορες προσπάθειες ιδρυμάτων και σχολών να έχουν ένα πιο στενό αντικείμενο. Η σχολή προσφέρει πάρα πολλά μαθήματα. Νομίζω έχουμε διπλάσιο αριθμό μαθημάτων από κάθε άλλη σχολή στο Μετσόβιο. Έχουμε πάνω από 200 προπτυχιακά μαθήματα και πάνω από 100 μεταπτυχιακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε 200 μαθήματα να περάσετε. Έτσι. Έχετε 55 μαθήματα να περάσετε, όπως θα σας πει η κυρία Νικήτα. Απλώς έχουμε μια μεγάλη γκάμα επιλογών και πρέπει να είστε προσεκτικοί και να κάνετε κάτι σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Έχουμε 4 κατευθύνσεις, την ηλεκτρονική και τα συστήματα, τις επικοινωνίες, την πληροφορική και την ενέργεια. Και αυτές οι 4 κατευθύνσεις μαζί με τα μαθήματα κορμού, που φτιάχνουν το ενιαίο μας υπόβαθρο, μας βοηθάνε να αποκτήσουμε ολοκληρωμένες γνώσεις. Να μπορούμε δηλαδή να λειτουργούμε σαν ένας μηχανικός ηλεκτρολόγος και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην έρευνα, γιατί η καρδιά της σχολής μας είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Πολύ πιθανά να έχετε ακούσει τη λέξη επισεή από φίλους σας, παλαιότερους φοιτητές, μεγαλύτερους, από συναδέλφους. Το επισεή είναι το Ινστιτούτο που είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με τη Σχολή των Ηλεκτρολόγων. Είναι η καρδιά της έρευνας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι χωρίς την έρευνα δεν θα μπορούσε η σχολή να συντηρήσει και να εξοπλίζει και να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας με όλα αυτά τα εργαστήρια που προσφέρουμε και στο προπτυχιακό μας πρόγραμμα. Είναι πολύ βασικό να είμαστε ανταγωνιστικοί στο διεθνές στερέωμα και θα σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό στη συνέχεια. Μαζί με το ΕΠΙΣΕΗ και το Πολυτεχνείο, τις υπόλοιπες σχολές του Πολυτεχνείου που έχουν τα έργα τους στο Πολυτεχνείο, είμαστε στην πρώτη θέση των ελληνικών ιδρυμάτων ερευνητικών κέντρων, προσέξτε, σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Δηλαδή, οι ερευνητές μας έχουν φέρει το ΕΠΙΣΕΗ και το Μετσόβιο στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ερευνητικών κέντρων και όλων των ιδρυμάτων μέσα στη χώρα, στην δυνατότητα, σε επιτυχίες, σε ανταγωνιστικά ερευνητικά κέντρα, σε ερευνητικά έργα. Καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει προσέλκυση και χρηματοδοτήσεων για να μπορέσει να ζει το Πολυτεχνείο. Να σας δώσω μια εικόνα. Αυτά τα ακρονίμια FP6, FP7, H2020 είναι προγράμματα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μπάρες δείχνουν πόσα έργα έρχονται κάθε χρόνο ερευνητικά από τους ερευνητές του Πολυτεχνείου, από ανθρώπους μεγαλύτερους από εσάς, από ανθρώπους που παίρνουν το δίπλωμά τους και συνεχίζουν μετά για έρευνα μέσα στο Πολυτεχνείο, πόσο ανταγωνιστικά πηγαίνουν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η αναλογία που έχουμε μεταξύ των έργων που το ΕΠΙΣΕΗ συντονίζει είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δηλαδή, συναγωνιζόμαστε ερευνητικά κέντρα όπως το Fraunhofer στη Γερμανία σε ποιότητα έρευνας και σε ποσοστό ερευνητικών έργων που εμείς τα συντονίζουμε εξ ονόματος όλων των εταίρων μας στην Ευρώπη. Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ περήφανους και πρέπει να κάνει και περήφανους όλη την οικογένεια των ηλεκτρολόγων. Για μας είναι πολύ σημαντικό και κάθε χρόνο το κοιτάμε με ιδιαίτερη αγωνία που βρισκόμαστε διεθνώς. Υπάρχει μια λίστα QS που βγάζει τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Έχουμε την παγκόσμια κατάταξη. Και η κατάταξη εκεί γίνεται με 4 κριτήρια που έχουν να κάνουν και με την ακαδημαϊκή φήμη και με τη φήμη των αποφύτων και με την ποιότητα της έρευνας που γίνεται. Και όπως θα δείτε, είμαστε σταθερά στις θέσεις 100-150 παγκοσμίως. Μάλιστα το 2013-2014 στο κομμάτι του ηλεκτρολόγου μηχανικού ήμασταν στις θέσεις 50-100. Είμαστε πολύ κοντά να περάσουμε και κάτω από την εκατοντάδα σε αρκετά κριτήρια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Πολυτεχνείο. Ξέρετε, ένα απόλυτο νούμερο δεν λέει τίποτα, γιατί λες, ωραία, είσαι εκατοστός, δέκατος σε όλο τον κόσμο. Έχεις μια κατάταξη, είσαι στα 110 καλύτερες σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών παγκοσμίως. Ποιοι άλλοι είναι στις θέσεις 100-150? Θα δείτε πανεπιστήμια όπως το Yale, το John Hopkins, το University of Washington, το New York University, το Rice, τα οποία είναι στην ίδια ζώνη με εμάς, με τη σχολή ηλεκτρολόγων. Θα δείτε στη Βρετανία πανεπιστήμια όπως το Bristol, το Strathclyde, το Surrey, το King's College που είναι στην ίδια θέση με εμάς. Πιθανά να έχετε ακούσει το Technion, ένα πολύ φημισμένο πολυτεχνείο που είναι στο Ισραήλ. Ή να έχετε ακούσει το Vienna University of Technology. Είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου, τη σχολή που φοιτάτε εσείς. Και υπάρχουν πιο κάτω σχολές όπως η σχολή ECE από το Boston University, από το Tampere στη Φιλανδία, από το Davis. Επομένως, για να καταλάβουμε καλύτερα πού βρισκόμαστε στο διεθνές στερέωμα, είναι σημαντικό να δούμε ποια άλλα πανεπιστήμια είναι στην ίδια ζώνη με εμάς. Αυτό όσον αφορά την επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και ηλεκτρονικού μηχανικού. Πάμε στην επιστήμη των υπολογιστών. Και εκεί είμαστε στις θέσεις 100-150 τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό μας κάνει, μας βάζει μαζί, όπως θα σας δείξω συνέχεια, με πάρα πολύ γνωστές σχολές. Στην Ευρώπη δε είμαστε στις πρώτες 50 θέσεις και μάλιστα στο αντικείμενο του ηλεκτρολόγου είμαστε στο κομμάτι 27-51, ενώ στο αντικείμενο της επιστήμης στη θέση 32-51. Ποιοι άλλοι είναι στην επιστήμη των υπολογιστών μαζί με εμάς? Το Eindhoven, το Northwestern, το Rice, το Bristol, το Davis,
ενώ πιο κάτω από εμάς είναι το Ohio State, το UCSB στην Καλιφόρνια, το Santa Barbara, το Lund. Είναι γνωστά πανεπιστήμια και εμείς καταφέρνουμε με τις επιδόσεις μας, τις ακαδημαϊκές, τη φήμη μας, την ποιότητα των σπουδών, να είμαστε ή μαζί με αυτούς ή ακόμα καλύτερα. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας την σύντομη παρουσίαση, να σας πω λίγα πράγματα που για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντικά, γιατί τώρα έχετε την πολυτέλεια να σχεδιάζετε το μέλλον σας και πρέπει να το κάνετε με τους καλύτερους όρους. Είστε στην καλύτερη σχολή, αλλά πρέπει αυτό να το αποδεικνύετε καθημερινά. Δεν αρκεί να είμαστε στην καλύτερη σχολή για να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια. Και επιτρέψτε μου να δώσω μερικές προτροπές ως παλαιότερος απόφυτος αυτής της σχολής. Πράγματα που με βοήθησαν και βοήθησαν πολλούς από εμάς να προχωρήσουμε στην ακαδημαϊκή μας ή επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Θα πρέπει να αναζητάτε, παιδιά, την γνώση με επιμονή. Θα πρέπει να επιμένετε και να έχετε όρεξη και διάθεση να κυνηγάτε τη γνώση. Θα πρέπει να σκέφτεστε κάθε τι αρκετά, να το βασανίζετε, να το κάνετε χτήμα σας. Θα πρέπει να έχετε κριτικό πνεύμα. Επιτρέψτε μου να πω με καλούς όρους να αμφισβητείτε αυτό που σας λέει, να το πηγαίνετε στα άκρα, να λέτε γιατί δουλεύει ή γιατί είναι έτσι και γιατί να μην είναι αλλιώς. Πρέπει να έχετε ανατρεπτική διάθεση στη γνώση. Να ρωτάτε. Είναι βασικό πράγμα. Θα ρωτάτε να μάθετε. Αν δεν ρωτάτε, δεν μαθαίνετε. Να απαντάτε. Η γνώση δεν είναι για μας μόνο, πρέπει να τη μοιραζόμαστε. Πρέπει να είναι χτήμα όλων. Είμαστε μια οικογένεια, ο ανταγωνισμός είναι έξω από τη σχολή, είναι στην παγκόσμια οικονομία, δεν έχει να κάνει μέσα στη σχολή μας. Μοιραζόμαστε, συνεργαζόμαστε, επί ίσης όρης, ισότιμα, απαντάμε. Να κοπιάζουμε. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τίποτα, δεν μας κάνει ανταγωνιστικούς το ότι μπήκαμε με καλή σειρά ή μπήκαμε στην καλύτερη σχολή. Πρέπει καθημερινά να κουραζόμαστε, να δουλεύουμε σκληρά, μεθοδικά και με υπομονή. Θα δείτε πολλούς φίλους σας από το Λύκειο το χρόνο που εσείς έχετε δουλειά να κάνετε για κάποιο εργαστηριακή άσκηση, για κάποιο διαγώνισμα, για τα μαθήματά σας, να έχουν ελεύθερο χρόνο. Μια σχολή με τόσο ευρύ φάσμα και τόσο ανταγωνιστική θέλει κόπο. Να είστε λοιπόν περήφανοι για αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι τώρα και για όλα όσα θα κάνετε. Να είστε πολύ περήφανοι για τα όσα κερδίζετε μέρα με την ημέρα για τις γνώσεις σας. Αλλά προσέξτε, πάνω απ' όλα, να είστε ταπεινοί. Αυτό να το θυμάστε. Σας εύχομαι καλή πρόοδο, καλώς ήρθατε στη σχολή. Τα γραφεία των συναδέλφων και το δικό μου είναι στη διάθεσή σας, πάντα ανοιχτά. Να θυμάστε ότι είμαστε μια οικογένεια. Και σαν οικογένεια πρέπει να λύνουμε όλα τα προβλήματα, πρέπει να τα λέμε, πρέπει να συζητάμε και πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε στη συνέχεια. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος προπτυχιακών, νομίζω τα πιο σημαντικά πράγματα που σας αφορούν. Από την κυρία Κωνσταντίνα Νικήτα, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Έχουμε, όπως σας είπα, ένα πρόγραμμα με 200 και μαθήματα, επομένως πρέπει να δούμε πώς τα δομούμε. Επίσης, να αναφέρω, ο λόγος που καθυστερήσαμε και ψάχναμε μια σωστή θέση είναι γιατί γίνεται καταγραφή όλης της εκδήλωσης, όπως κάθε χρόνο, το εργαστήριο το NetMode του κύριου Μάγκλαρη έχει φτιάξει ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε κάνουμε την καταγραφή όλης της εκδήλωσης και μπορούμε να την έχουμε και μετά offline στο διαδίκτυο με συγχρονισμό της εικόνας, του ήχου, αλλά και των διαφανειών. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Μάγκλερ γι' αυτό, για την κάλυψη. Και κάθε χρόνο θα τα έχουμε, όλα αυτά τα έχουμε πάνω στο site της σχολής. Να αφήσω το μικρόφωνο στην κυρία Νικήτα.